Εγώ στο Γρηγόρη κόκκινο. Άκουλε. Το ρωτάτε. Λοιπόν, κάτι είπατε στην αρχή της εκπομπής, ότι τις πιο αξιόλογες φάσεις τις είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι στάνταρ αυτό, γιατί νομίζω ότι βλέπαμε τον ίδιο αγώνα. Ήσασταν στο γήπεδο, ας πούμε. Τις καλύτερες ευκαιρίες τις έκανε ο ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται αυτό. Εντάξει. Οι άλλοι τους χειροκοπούσαν ανελέητα. Ισχύει. Δηλαδή πώς γίνεται να είχαν τις καλύτερες ευκαιρίες αυτοί. Εσύ πες δεν τις είχε. Είχε 15 ευκαιρίες και ο Ντόρτμουντ το ΠΑΟΚ. Έκανε 3 τελικές ο ΠΑΟΚ οι οποίες κάνανε αμάν και τις Ντόρτμουντ μόνο μία έκανε αμάν. Πώς έκανε αμάν. Με 3-4 στάνταρ είχε καλές ευκαιρίες. Εντάξει, ρε φίλε. Αυτό πιστεύεις. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στο παιχνίδι. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, μισό λεπτό λίγο. Γιατί τώρα. Ευκαιρία σαν την ευκαιρία του Ζάιρο έκανε η Ντόρτμουντ. Μα σωστά μιλάει, ο κόκκινος και σου λέει ότι ο Ζάιρο και ο Πέλκας έναντι του Μπερμπάτοφ είχαν σε αυτό το μάτς περισσότερο χρόνο. Έπρεπε να παίξει πιο πολύ. Ήταν πιο προκλητικές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τον Μπερμπάτοφ δεν κερδίσαμε επειδή τίποτα. Επειδή δεν συμφωνούμε δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή ρώτησα αν βλέπουμε το ίδιο παιχνίδι. Δεν συμφωνούμε απλά λίγο να τα βλέπουμε λίγο απλά αντικειμενικά τα πράγματα. Ρε φίλε, εμείς τι είμαστε δηλαδή, μη αντικειμενικοί. Το ότι μπήκανε μέσα και ήταν σαν παστές σαρδέλες πίσω στην άμυνα, παίζαν μόνο άμυνα. Δεν το άκουσες αυτό. Αυτό δεν το άκουσες. Τα λέμε. Αυτό δεν το άκουσες. Το είπαμε. Αναλύσαμε περισσότερο από τον κάθε ένα στην Ελλάδα. Δεν το είπαμε ότι έπαιζε φουλ άμυνα. Και από τις γερμανικές εφημερίδες περισσότερο. Και από τα γερμανικά ραδιόφωνα περισσότερο. Εμείς αναλύσαμε οι δύο το παιχνίδι. Κανένας άλλος. Παρακαλώ. Επόμενος, ναι.